Πολιτικό μας πάνελ. Ξεκινώ κατά την κοινοβουλευτική τάξη, κατά την κοινοβουλευτική δύναμη. Ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και συνάδελφος, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Ναι. Αυτό ισχύει για τους δημοσιογράφους, για κανέναν άλλον όμως. Εντάξει. Κοίτα να δεις, και κατά την περιφερειακή δύναμη το ίδιο είναι. Πάλι από μένα θα ξεκινούσες. Σωστό. Με το πρώτο και με το δεύτερο. Ειδικά επειδή είμαι μεταξύ εκείνων που έλεγα πριν το πρώτο γύρο. Επειδή τον γνώρισα στη Βουλή, πόσο καλός άνθρωπος και πόσο έτσι τον είχα εκτιμήσει τον Αμανατίδη. Mm-hmm. Και μάλιστα είχα πει κάποια στιγμή, γιατί εγώ ξέρεις, λέω και κάτι παραπάνω. Λέω, ρε παιδιά, αυτός είναι πιο δεξιός από μένα, γιατί τον βάζετε κάπου αλλού. Θα ξεκινήσουμε και εκεί με τους γαλάζιους και τους σκούρους μπλε στο χάρτη. Ο κύριος Γιάννης Μουζάλας, πρώην υπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη, και στους τηλεθεατές μου. Λοιπόν, και η κυρία Ευχαλάτση από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινώ με εσάς. Ακούσαμε σήμερα, κύριε Παπαδημητρίου, τον Πρωθυπουργό να προτρέπει κάποιους υπουργούς να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους πριν μιλήσουν. Αναρωτιέμαι την προηγούμενη εβδομάδα που οι ίδιοι υπουργοί. Όχι μόνο μία φορά, απειλούσαν δημάρχους, απειλούσαν περιφερειάρχες κτλ. Γιατί αυτός ο πάγος από το Μαξίμου δεν εκπέμφθηκε τότε? Μήπως τότε παίζαν το ρόλο του κακού, ήταν μία εκλογική τακτική και τώρα απλώς κάνουμε damage control στο εκλογικό αποτέλεσμα? Καλά, ο Μητσοτάκης πολλές φορές και πάρα πολλές φορές έχει πάρει και πολύ γρήγορα κάποτε βιαστικά αποφάσεις για λάθη που θα τα έλεγε κανείς επικοινωνιακά ή λάθη στην έκφραση. Έχει πάρει αποφάσεις και έχει απομακρύνει. Άρα το να λέει αυτό είναι το λιγότερο. Και μεταξύ μας το απειλούν είναι βαριά έκφραση. Δεν απειλήθηκε κάποιος. Ο καθένας το έχει θα κάνουμε τη ζωή του σύμμουρού σου δύσκολη, τι είναι? Δεν είπε αυτό. Αλλά εγώ τον άκουσα δηλαδή εκείνη τη μέρα, δεν είπε αυτό. Κι εγώ. Όχι, δεν το είπε. Το είπε έτσι ακριβώς. Εγώ, ρε παιδιά, όταν τον άκουσα, δεν είπε αυτό. Βέβαια, είπε πολλά ο Άδωνης σε διαφορετικές μέρες. Μπορεί εσείς να ακούσετε κάτι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει έτσι αλλιώς τη ζωή ενός δημάρχου δύσκολη. Περισσότερο από όσο την έκανε ο ίδιος ο κ. Ρούσος σε ό,τι αφορά στο πώς ο ίδιος συμπεριφερόταν. Αλλά αυτά είναι δικιά του απόφαση, του Ρούσου εννοώ, και των Χαλανδριωτών. Αποφάσισαν, τελειώσαμε. Τώρα, ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι το λέει αυτό πρώτα απ' όλα για να ακουστεί. Και δεύτερον, για να το ακούσει και ο ίδιος. Διότι σε μεγάλο βαθμό και ο ίδιος το παραδέχτηκε άλλωστε, το είχε πει και λίγο πριν τις εκλογές, ότι όταν λέω το 13, βάζω ένα στόχο. Δεν είναι ότι αν δεν το πιάσουμε, χάθηκε ο κόσμος. Ναι. Εξάλλου, όπως είπα και προηγουμένως, γενικά, αν καταγραφούν τα ποσοστά που πήραν οι άνθρωποι που είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που υποστηρίχθηκαν ανοιχτά ή που, εν πάση περιπτώσει, κατατάσσονται σε αυτό που εσείς λέτε δεξιά, είναι οι περισσότεροι και πήραν εξαιρετικά καλά ποσοστά. Μεταξύ μας, δεν είναι καθόλου κακό να υπάρχει και η έννοια της τιμωρίας από τον πολίτη. Έτσι. Στο δεύτερο γύρο όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. Στο δεύτερο γύρο υπάρχει ένας συνασπισμός. Ναι. Υπήρξε ένας συνασπισμός στην Αθήνα, το συζητάγατε και με το Φώτη Κουβέλη νωρίτερα. Είναι απολύτως τα κουκιά μαζεμένα, όσοι είναι εναντίον του Μπακογιάννη ήταν εκεί. Αυτά τα κουκιά ήταν στο δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Πήγαν, ξαναψήφισαν. Δεν πήγανε άλλοι που είχαν ψηφίσει έχασε τον Μπακογιάννη. Έχασε σχεδόν 10.000 ψήφους όμως και ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης. 7.800. Ναι, ναι. Έχασε γιατί δεν πήγανε. Θέλετε, και εκεί είναι άλλο λάθος που δεν το ανάφερε ο Μητσοτάκης. Πέραν από το ότι είπε ότι και προσωπικά λυπάται για το αποτέλεσμα του Κώστα Μπακογιάννη. Αλλά ότι αισθάνθηκαν ότι ενδεχομένως δεν υπήρχε θέμα. Θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Με τέτοια διαφορά θα έβγαινε. Κάπως. Δικιά μου ερμηνεία. Κάπως έχει ξεχαστεί αυτή η σύγκρουση των κομμάτων. Που παλιότερα την είχαμε πιο ζωντανή, την νιώθαμε καλύτερα, ήταν πιο κινητοποιημένοι άνθρωποι. Ναι. Και τέλος να πω ότι ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, άπαξ και έβγαλε το χαρδαλιά, μετά είχε άλλο μαλλιναξάσει γενικότερα στους Δήμους, δεν τον βοήθησαν και ιδιαίτερα τον Μπακογιάννη, γιατί είχαν Δήμους που και σε πολλούς δεν πήγε και αρκετά καλά η Νέα Δημοκρατία, έχασε τον υποψήφιό της. Άρα, να κάνουμε τη σούμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείται. Το πολιτικό αποτέλεσμα των εκλογών, όχι επειδή είναι πρόσφατες, αλλά είναι εκεί και υπάρχει εκεί. Και επομένως δεν υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό και το σπουδαίο είναι, και αυτό έδειξε σήμερα με τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου και με τη στάση του, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μάλιστα. Κύριε Μουζάλα, αναρωτιέμαι μήπως το γεγονός ότι στον Περιφερειάρχη που έκανε την ανατροπή και στους δημάρχους των μεγάλων δήμων, τώρα δεν λέω ξέρω εγώ για την Αμαλιάδα,
όπου υπήρχαν προοδευτικοί υποψήφοι που νίκησαν, ουδής είναι Σιριζαίος ή βγήκε με την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως είναι λίγο αναντίστοιχο με το πόσο έντονο κλίμα ικανοποίησης εκπέμψατε ως κόμμα από προχτές? Νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, πως όχι. Παρότι αυτή η ικανοποίηση που εκπέμπουμε μπορεί να υποκρύπτει μία αυταρέσκεια που θα μας οδηγήσει σε κακές πρακτικές. Θέλω να πω το εξής. Η άποψη του κυρίου Κασελάκη, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτές οι εκλογές αποτέλεσαν όχι μία νίκη, αλλά μία ρογμή στην παντοδυναμία που μέχρι τώρα έδειχνε η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι μία σωστή άποψη. Εδώ πέρα τώρα οι εκλογές αυτές κατά την άποψή μου δώσανε τρία μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα που πρέπει να το δούμε όλα, το πολιτικό σύστημα, είναι η αποχή. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ βαρύ πολιτικό μήνυμα που αν δεν το δουλέψουμε και δεν μπορέσουμε να το μεταφράσουμε θα οδηγήσει σε πολύ κακές καταστάσεις. Το δεύτερο είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, είναι μήνυμα άρνησης. Είναι μια τιμωρία, είπε ο κύριος Παπαδημητρίου αυτή τη λέξη, απέναντι στην αλαζονία και στην πολιτική, θέλω να πιστεύω εγώ, της κυβέρνησης, που δεν εξηγείται από τη σύμπραξη του κυρίου Ζαχαριάδη, για παράδειγμα, με τον κύριο Δούκα. Μαζί θα παίρνανε 37,3%. Δεν βγαίνει έτσι το 60%. Αυτό είναι το μήνυμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και η σημερινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν απέδειξε ότι πήρε αυτό το μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα αφορά την αντιπολίτευση. Οι εκλογές αυτές δώσανε το εξής μήνυμα κατά την άποψή μου στην αντιπολίτευση. Ότι μία ένωση, μία συνένωση, μία συνεργασία με συγκεκριμένο πεδίο, με συγκεκριμένο στόχο μπορεί να πολλαπλασιάσει και μπορεί να σπάσει αυτό το οχυρό που είχε φτιάξει η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά μέχρι τώρα. Ναι. Εδώ πέρα... Συνένωση, άρα και ρευστοποίηση των συνιστών των μερών. Όχι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ διατρέχει το κίνδυνο, όπως σας είπα πριν, η αυταρέσκεια που το πολιτικό του μήνυμα και το πολιτικό του μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρώτος αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, να ενωθούμε εναντίον της. Πέρασε, αλλά θα πρέπει να δει χρόνος ότι κατέβηκε απροετοίμαστος στις εκλογές, ότι έβαλε πρόσωπα τα οποία δεν μπορέσανε να σύρουν τον κόσμο και όλα αυτά. Από την άλλη έχουμε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μία λάθος αντίληψη του μηνύματος σε επίπεδο κορυφαίας ηγεσίας, διότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το μετέφρασαν σωστά το μήνυμα, όπου κατά την άποψή μου εκεί πέρα δεν έχουμε την αλαζονία του μεγάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία και που ενέχει μια τραγικότητα αυτή η αλαζονία, αλλά έχουμε την αλαζονία του μικρού, το οποίο είναι αστείο. Δηλαδή το να πει κανείς ότι βγάλαμε στον Πειραιά δήμαρχο, ένα δημοτικό σύμβουλο βγάλανε. Το να πει ότι ο κύριος Δούκας βγήκε επειδή είναι ΠΑΣΟΚ, είναι σαν να πω εγώ ότι ο κύριος Παπαδημητρίου βγήκε βουλευτής επειδή ήταν στη ΚΝΕ στα νιάτα του. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τι λέει ο κόσμος? Ο κόσμος λέει αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Έκανε μια ρογμή. Θα πρέπει η αντιπολίτευση να μπορέσει αυτή τη ρογμή να τη διευρύνει. Να πω το εξής. Εγώ δεν μιλάω για συνένωση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω το εξής. Εγώ προτείνω μια μέθοδο δουλειάς την οποία όταν ήμουν στην Ευρώπη σαν υπουργός την έζησα πολύ καλά στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι θα πει? Θα πει ότι οι διαφορετικές ομάδες, τα διαφορετικά κόμματα, μπροστά στο να περάσουν ένα νομοσχέδιο ή να πολεμήσουν ένα άλλο νομοσχέδιο, συνενώνονται, καταθέτουν ο καθένας τις δικές του προτάσεις, προσπαθούν να δουν πού συμφωνούν και εφόσον συμφωνούν, έτσι περνάνε. Ό,τι προοδευτικό περνάει στο Ευρωκοινοβούλιο, περνάει μέσα από σύμπραξη του σοσιαλιστικής ομάδας, των πράσινων, της αριστεράς και ένα κομμάτι πολλές φορές από το Λαϊκό Κόμμα. Το να υπάρχουν πολλά κόμματα είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Δεν μπορείς να πεις να τα ενώσω αυτά τα κόμματα σε ένα. Αυτό που μπορείς να πεις είναι να ενώσω τη δράση αυτών των κομμάτων με βάση το ποιος είναι ο κύριος στόχος και ο κύριος αντίπαλος. Κυρία Χαλάτση, είστε σίγουροι ότι πρέπει να πανηγυρίσετε, αναφέρομαι προφανώς στη δήλωση του Πρόεδρου σας,
για τις νίκες προοδευτικών υποψηφίων. Θέλω να πω, ακούω τον κύριο Κουρέτα να λέει είμαι ανεξάρτητος. Ακούω τον κύριο Αγγελούδη να λέει εγώ που δεν είστε λόγος του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητος είμαι ανεξάρτητος, κατέβηκα κλπ. Ακούω τον κύριο Χαριδούκα χτες στο Μέγκα να λέει εγώ είπα στον Ανδρουλάκη θα φτιάξω ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, είναι νίκη της αυτοδιοίκησης, τελεία παράγραφος. Όλο αυτό βλέπετε εσείς κάπου τον πράσινο ήλιο από πάνω? Ναι, το βλέπω σε ό,τι αφορά την πρόταση για την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η αυτοδιοίκηση χρειάζεται αποκέντρωση με πόρους. Ναι. Ότι χρειάζεται ενίσχυση περαιτέρω. Και αυτό το έκανε όταν ήταν κυβέρνηση και στην παντοδυναμία του. Και δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση την απομείωσε την αυτοδιοίκηση. Άρα στις εκλογές που έγιναν, αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι κέρδισε mm-hmm. ήταν οι προτάσεις για την αυτοδιοίκηση του ΠΑΣΟΚ μαζί ναι. με άξια, με στελέχη που διέπονται από αξίες και αρχές και έχουν και ικανότητες. Σαφώς η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη ευρύτερα ψηφοδέλτια και γι' αυτό δηλώσαν και οι υποψήφοι, οι οποίοι προέρχονται ως στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ανεξάρτητες παρατάξεις, αυτοδιοικητικές, πάνω σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που αφορά τους πολίτες. Για το ΠΑΣΟΚ η αυτοδιοίκηση έχει mm-hmm. να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη και για μας είναι κυρίαρχο στην πολιτική μας ατζέντα. Άρα σαφώς πανηγυρίζουμε το ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε ευρύτερα σχήματα με συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων, αλλά όχι συνεργασία η οποία γίνεται σε επίπεδο κορυφής, που mm-hmm. δεν αφορά τους πολίτες, το να συμπράξουν σε κλειστά γραφεία το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα προοδευτικά κόμματα. Αλλά αυτό που τους αφορά είναι τι είναι αυτό που προτείνουν, τι είναι αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά τους. Mm-hmm. Αυτό πιστεύουμε ότι έγινε σε αυτές τις εκλογές. Και δείχνει ότι η ενδυνάμωση που είχε το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ενισχύεται με τη διατήρηση και την ενίσχυση των δυνάμεών του στην αυτοδιοίκηση μέσω των προταγμάτων του και άξιων και ικανών υποψηφίων. Και αυτό μας δίνει, αν θέλετε, την ευκαιρία να χαμογελάσουμε και να πιστεύουμε ότι αυτό που διεκδικούμε και διεκδικήσαμε και στις βουλευτικές εκλογές, να είμαστε η ηγεμονική δύναμη της κεντροαριστεράς, εάν φτάσουν αυτά τα οποία προτείνουμε στους πολίτες, θα τα ενστερνιστούν και θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Εξάλλου, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Μελιγιώνη, ότι από το συνέδριό μας του 19 mm-hmm. και το προθύστερο, αυτό το οποίο αποφασίστηκε από το σύνολο των μελών και των συνέδρων ήταν η αυτόνομη πορεία του κινήματος αλλαγής και επαναβεβαιώθηκε και στο συνέδριό μας του 2022. Άρα είμαστε συνεπείς με αυτό που τα μέλη ζητούν από την ηγεσία για να, με τον τρόπο λειτουργίας της και αυτό το οποίο βγαίνει ως προς τις επιλογές της. Σε αυτές τις εκλογές πιστεύω ότι όντως η Νέα Δημοκρατία ρηγματώθηκε γιατί, για το εξής θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας να έχει και τις 13 περιφέρειες, έδειξε για μια ακόμη φορά μια αντιδημοκρατική νοοτροπία, θα έλεγα εγώ. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιος που πιστεύει στη δημοκρατία να μην θεωρεί ότι μπορεί να συνεργαστεί με αυτόν που οι πολίτες κρίνουν mm-hmm. ικανό για την διαχείριση των προβλημάτων. Μα δεν το είπε ποτέ αυτό. Γιατί το λέτε? Και μάλιστα τώρα το λέω, γιατί πάρα πολλά στελέχη και στις πρώτες εκλογές. Αν φτιάχνουμε μια πραγματικότητα για να τις επιτεθούμε μετά. Είναι θέμα, δεν το είπε ποτέ ο Μητσοτάκης. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Η ορολογία που χρησιμοποίησε ότι θέλω και τις 13 περιφέρειες, γιατί ποτέ πρέπει να είναι. Είπε, στόχος μου στελέχη, είναι. Βάζω 13 υποψήφιους. Θέλω να τους βγάλω. Να συνεργαστώ μαζί τους. Αυτό εσείς που τι στόχο είχατε? Δείχνει. Τι στόχο είχατε για τις περιφέρειες? Τι στόχο είχε το ΠΑΣΟΚ για τις περιφέρειες? Πόσους να βγάλει? Δεν βάλαμε αριθμητικό μέγεθος. Γιατί δεν βάλατε? Προσπαθήσαμε να μας υπολείτε να γνωρίσουν το πρόγραμμα. Δεν βάλατε υποψηφίους παντού? Φυσικά. Εκτός από την Κρήτη δεν βάλατε υποψηφίους? Μην το πάτε τόσο απλοϊκά. Τι το βράδυ των εκλογών Κρήτη ήμουν στην σε Κρήτη. Κάνε... Ήταν κοινός. Ήταν ΠΑΣΟΚ που τον βάψατε και λίγο γαλάζιο. Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να πάτε μέχρι την Κρήτη αν του πείτε είσαι ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Αρναουτάκης. Θέλετε είναι να πάτε στον Πειραιά να του πείτε είσαι Νέα Δημοκρατία? Δεν πήγε κανείς στον Πειραιά. Δεν άλλαξε παράταξη. Όπως άλλαξαν άλλα στελέχη μας. Παρέμεινε στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Σαφώς, επειδή είναι αυτοδιοικητικός παράγοντας και προσπεράσατε την τοποθέτησή μου για το ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση.
ο κύριος Αρναουτάκης έχει στο DNA του ότι πρέπει να είναι ευρύτερη, ανεξάρτητη μια παράταξη με στόχο το καλό της περιοχής. Δεν, και γι' αυτό δεν, το λόγο... Εντάξτε, εγώ δεν θέλω να τσακωθώ, γιατί είναι ένα περασμένο θέμα. Στηρίξεις. Αλλά ξέρω, και το ξέρετε κι εσείς, και το ξέρουν κι όλοι που μας παρακολουθούν. Επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Κάντε την επισήμανση, μπορεί να βοηθήσει στην σκέψη. Απλώς βάλτε μια τελέγη να προλάβουμε να κάνουμε ένα γύρο ακόμα. Άρα λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις του ελληνικού λαού για τα προβλήματα. Σε αυτό εξεγείρομαι. Και να συνεργάζεται σε αυτό η κυβέρνηση με όλους αυτούς. Ποιος δεν τη σεβάστηκε? Δεν τη σεβάστηκε ο Μητσοτάκης? Δεν μίλησε χθες με τον Κουρέτα? Ποιος του είπε του Κουρέτα γιατί κατεβαίνει στην Αθήνα? Δεν τη σεβάστηκε ο Γεωργιάδης. Έπρεπε επικοινωνιακά. Μίλαγα χθες με τον Γιάννη Οικονόμου. Αφήστε να σας πω. Δεν είναι, κύριε Παπαδημητρίου, συγγνώμη, δηλαδή θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να κάνει κάτι διαφορετικό από το να συνεργαστεί με τον εκλεγμένο περιφερειακό? Προφανώς όχι. Αλλά γι' αυτό ποτέ δεν είπε ο Μητσοτάκης. Είναι μέρος της δουλειάς. Είναι job description. Μην βάζουμε στον άλλον λόγια για να μπορούμε να του επιτεθούμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Να σας πω, μίλαγα χθες με τον Γιάννη Οικονόμου. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που λέω εγώ. Ναι, εγώ είμαι παλιός, λέω Δημόσια Στάκη. Λοιπόν, και του λέω, ρε Γιάννη, οι κάμερες θα καθυστερήσουν? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, το υποστηρίζω 25 χρόνια τουλάχιστον. Μου λέει, όχι, άλλωστε εμείς προχωράγαμε, επιτέλους, είχαμε συζητήσει με τον Μπακογιάννη και είχαμε σύμφωνη γνώμη. Του λέω, καλά, ο Δούκας λες να φέρει αντίρρηση? Μου λέει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, έτσι ακριβώς μου απάντησε ο οικονόμου. Ο υπουργός μου λέει: δεν νομίζω, θα το συζητήσουμε προφανώς μαζί του. Mm-hmm. Δεν μου είπε κάτι άλλο. Το βράδυ, σε συνέντευξή του, ο νέος δήμαρχος της Αθήνας, όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, για το οποίο είχε πει προκειμένου να μαζέψει τα ψηφαλάκια, γιατί κάνετε λάθος, κύριε Μουζάλα, εκτός από τους ψήφους του κυρίου Ζαχαριάδη, ψήφισαν για τον κύριο Δούκα, δικαίωμά τους και καλά κάναν, δύο τουλάχιστον ομάδες ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι πολύ πιο αριστερά. Και από τον Ζαχαριάδη και από τον Δούκα. Αν τα αθροίσετε μαζί, είναι 58.000 ψήφοι, ακριβώς όσες πήρε. Δεν πειράζει. Γιατί δεν έτσι είναι η δημοκρατία. Ότι κάποιοι που ψήφισαν Μπακογιάννη στον πρώτο γύρο μπορεί να ψήφισαν βλέποντας το debate στο δεύτερο γύρο Χάρη Δούκα, βλέποντας ότι η πρόταση η οποία κατατέθηκε στο τραπέζι. Η εκτίμησή μου είναι, πιο άρτια ότι αυτοί που το έκαναν αυτό είναι λιγότερα από τα δάχτυλα των δύο μου χεριών. Αλλά. Το θέμα είναι όμως ότι ο κύριος Δούκας είπε, ενώ είχε πει στο debate που λέτε, ότι δεν είναι προτεραιότητά μου, στη συνέντευξή του αφού του εξελέγει, είπε και το επικροτώ, γιατί δεν είναι κακό να αλλάζεις μια γνώμη όταν έχεις μια λαθασμένη γνώμη και το έχεις κάνει απλώς για να σε ψηφίσουν οι άνθρωποι του Ανταρσία. Είπε ότι όχι, θα το συζητήσω. Και άρα θα το κάνω. Άρα τώρα εμείς πλην σαφώς λέτε, εντάξει, τους εξαπάτησε στον τυπέ, άρα, το τι μας ενδιαφέρει. Τι είπε, κύριε Μελιτών, είπε ο κύριος δεν είπα ότι είναι προτεραιότητά μου. Δεν είπα. Και είπε ότι φυσικά και θα το δούμε. Έγινε όμως, με κανόνες, έγινε πέντε μέρες μετά. Να αρχίσω, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει το εξής. Εμένα με ενδιαφέρει, τελειώνω. Με ενδιαφέρει ο νέος δήμαρχος Αθηναίων να μην είναι εξαρτημένος από δρόσες μειοψηφίες οι οποίες θέλουν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αν τον δω να είναι, θα τον κατακρίνω. Αν δεν είναι και κάνει τη δουλειά του και πάει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, θα είμαι δίπλα του. Σαφές. Κύριε Μουζάλα, θέλετε να απαντήσετε? Σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριος Οικονόμου στον κύριο Παπαδημητρίου όταν μιλήσαν, εγώ μίλησα με έναν ξάδερφό μου μακρινό και μου είπε, μα τι είναι αυτά που λένε οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι άμα δεν είναι νεοδημοκράτης ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης δεν θα συνεργαστούμε. Και το επιβεβαίωσε και μια θεία μου αυτό το πράγμα, ότι έτσι έγινε. Έχετε το δεύτερο, έχω πολύ μεγάλο σόι. Έχετε μεγάλο σόι. Επίσης, και με το ίδιο πολιτικό κριτήριο. Αφήστε με, αφήστε με να τελειώσω. Και έναν νέο δημοκράτη. Το λέω για να καταλάβουμε όλη την έννοια της παραμυθίας που έχουμε βάλει στο τραπέζι. Δεν. Ναι, εγώ είμαι από τη Μυτιλήνη. Γιατί ο οικονόμος είναι υπουργός. Είναι μεγάλα. Είναι υπουργός. Κύριε Παπαδημητρίου. Δεσμεύει την κυβέρνηση. Δεσμεύει την κοινωνία. Ο θείος σας, η θεία σας, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι πιο ελεύθεροι από τον οικονόμο. Είμαι γιατρός και δεν μπορώ να πω. Ελάτε, ελάτε, κύριε Μουζάλα, ελάτε. Επαναλαμβάνω λοιπόν και θέλω να πω και ένα ακόμα κομμάτι. Ρογμή αναμφισβήτητα στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά, και αυτό το ξέρει ο κύριος Παπαδημητρίου και γι' αυτό αντιδράει κατά την άποψή μου πάντα με τη γνωστή του ευγένεια, αλλά λίγο το έχει βιώσει νομίζω. Μήνυμα προς το ΣΥΡΙΖΑ να σοβαρευτεί και να προχωρήσει στην
διεύρυνσή του και στην μετάλλαγή του, μήνυμα προς το Πασόκ να αφήσει τις αλαζονίες του τρίτου κόμματος και τη λογική του ότι ανέβασα λίγο το ποσοστό μου, διότι αν κάθε τετραετία ανεβάζει 5% το ποσοστό του, για να απαλλαγούμε από τη Νέα Δημοκρατία θα χρειαστούμε τουλάχιστον 4 τετραετίες. Τελευταίο μήνυμα που θέλω να πω και που περνάει απαρατήρητο, αλλά επιτρέψτε μου, ίσως επειδή είμαι γυναικολόγος, η κοινωνία πήρε επίσης ένα μήνυμα. 320 δήμοι, 20 γυναίκες δήμαρχοι. Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τα πολιτικά κόμματα, πρέπει να απασχολήσει αυτό που λέμε φεμινιστικό κίνημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο κίνημα ακριβώς. Πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ. 320 δήμοι, 20 γυναίκες δήμαρχοι. Αυτό δεν είναι καλό δεν για την έχω παρά να συμφωνήσω μαζί σας, πόσο μάλλον που αν είχαμε περισσότερες, το έχουν αποδείξει σε άλλα κράτη, δημάρχους γυναίκες, όχι μόνο δημάρχους, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για τους δημάρχους, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Επομένως, για να καταλήξω. Ενισχυόμεθα οι γυναίκες έτσι ώστε να μπορούμε να κατεβαίνουμε στα κοινά και να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση παράγοντας το ίδιο έργο. Ακόμη και το 2023, εγώ ως γυναίκα, επειδή το βάλατε κύριε Μουζέλα, αν κάνω 50 πράγματα θα υπολογιστούν ότι είναι 20, ενώ ένας συνάδελφός μου άντρας μπορεί να κάνει 30 και να υπολογιστούν 50. Θέλατε μία ακόμη φράση για να κλείσετε? Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι τα μηνύματα είναι: η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην ενότητα του προοδευτικού κόσμου δεν είναι παντοδύναμη όπως ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σοβαρευτεί και να δουλέψει με μεγάλη επιμέλεια και τα περιφερειακά συνέδρια που πρότεινε ο κύριος Κασελάκης είναι μια πραγματικότητα που θα βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διευρυνθεί προς το κέντρο και το ΠΑΣΟΚ νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να αφήσει αυτό το καινούριο είδος αλαζονία, την αλαζονία του μικρού και ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πέσει η δεξιά. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, νομίζω απλά ότι αυτό δεν βοηθάει. Αυτό καταλάβατε από την συνέντευξη του Πρόεδρου μας. Ήταν πολύ σαφής αυτό το οποίο είπε. Λοιπόν. Ότι ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να γίνουμε κυβέρνηση και να φύγει από την κυβέρνηση. Με 5, μάλλον με δεν 5% ακούτε πολύ καλά. Με 5% εάν θέλετε να μιλήσω τετραετία, για ποσοστά, γιατί κάνατε αυτή την αναφορά, εάν βάλω το ποσοστό που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ξέρετε πόσα χρόνια θα θέλουμε για να φύγει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό από την εμείς κοινωνία. Μιλάμε για ενότητα, κάθε φορά που... για ενότητα του προοδευτικού λοιπόν. Αυτό ψήφισε ο κόσμος στη δεύτερη Κυριακή και αυτό ήταν που νίκησε. Η σύμπραξη των προοδευτικών για πολιτών να πρέπει αυτό. Να γίνονται επί προγραμμάτων στη βάση αυτό και λέμε. Με βάση άτομα που διέπονται από αρχές αξίες, ήθος πρωτίστως και ικανότητες λοιπόν, για να μπορούμε να δούμε μια άλλη μέρα στη χώρα. Να ευχαριστήσω. Εκλαμβάνω σαν αλαζονία όλη αυτή την τοποθέτηση τη τελευταία. Να ευχαριστήσω πρώτα. Την κυρία Έφη Χαλάτση Υπάμαι από το ΠΑΣΟΚ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Μουζάλα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εγώ πάντως αν χρειαστείτε μια βοήθεια κατά την κατάρτιση του κοινού ψηφοδελτίου στο ποιο θα είναι αρχηγό μπροστά στι ευρωεκλογέ. Εγώ ευχαριστώ να την προσφέρω. Προσδοκούμε, έχετε μια εμπειρία. Εμείς το ξεκαθαρίσαμε. Λοιπόν, μια Κασελάκη, από τις ευρωπαϊκά κόμματα και μπορείτε να βοηθήσετε. Αυτό το πράγμα να ζωντανεύετε όλοι στο παραένα, δηλαδή είναι φοβερό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και να το συνηθίσετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πολύ μας φαίνεται. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Ραντεβού αύριο στις 10, γεγονότα 2.0, εδώ στο Άττικα.